Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στον Συνήγορο του Πολίτη για αυτή την επίσκεψη στο Δήμο. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις που αφορούν θέματα ειδικά, αλλά και γενικότερα, όπως το προσφυγικό και τη διαχείρισή του. Είχαμε δε την ευκαιρία και είχε την ευκαιρία και ο Συνήγορος, ο κύριος Ποτάκης, να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Χίου, να ανταλλάξει απόψεις και με τον Δήμαρχο με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και κινήθηκε προς την κατεύθυνση της επίλυσης αρκετών θεμάτων τα οποία απασχολούν και τον Συνήγορο και τον Δήμο και εγκαινιάσαμε και μια νέα συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Δήμου, την νεοσύστατη, ώστε να έχουμε άμεση επαφή, συνέργεια σε πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τον Δήμο Χίου και έχουν φτάσει στον Συνήγορο του Πολίτη να υπάρχει μια αμφίδρομη πληροφόρηση η οποία θα μας διευκολύνει όλους. Ήταν μια συνάντηση η οποία θα μπορούσε να κρατήσει πολύ περισσότερο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα, με ιδιαίτερη ενημέρωση του κυρίου Ποτάκη για τα θέματα που απασχολούν τη Χίο και ελπίζομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με την παρουσία του Δημάρχου που το επόμενο διάστημα θα είναι στα καθήκοντά του για μια ευρύτερη συνεργασία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ποτάκη, το προσφυγικό κυριαρχεί στην κουβέντα ή όχι? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απασχολεί, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των προβλημάτων τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία της Χίου και τις κοινωνίες όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αναμφίβολα. Ο σκοπός της επίσκεψής μας δεν ήταν, και της δικής μου επίσκεψης περισσότερο, δεν ήταν μόνο το ζήτημα της διαχείρισης των μεικτών ροών προσφύγων και μεταναστών. Φυσικά ήταν ένα από τα μείζωνα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, αλλά ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η συζήτηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με άλλους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Σκοπεύουμε να, εγκαινιάζοντας μάλλον αυτή τη δράση μας από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, σκοπεύουμε να επισκεφτούμε και να επισκεπτόμαστε συνέχεια, με τακτικότητα, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, προκειμένου να έχουμε και καλύτερη, από κοντά, ιδία άποψη για όλα το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και να μπορούμε και εμείς να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι και ουσιαστική στην διαχείρισή τους και ή δυνατόν και στην αντιμετώπιση τους. Το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού ασφαλώς ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Χάρηκα ιδιαιτέρως επίσης που είχα και εγώ την ευκαιρία να μιλήσω με τον Δήμαρχο, του οποίου του εύχομαι και ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του. Νομίζω ότι με μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι υπήρξε σύμπτωση απόψεων και σε ό,τι αφορά την προβληματική, δηλαδή την περιγραφή του προβλήματος, αλλά νομίζω και σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση στο ζήτημα. Η συμβολή της Δημοτικής Αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κορυφαία, είναι κρίσιμη, είναι ουσιαστική και είναι καλό, νομίζω, και η κεντρική εξουσία να ακούει λίγο περισσότερο αυτά που έχει να πει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, η δημοτική αρχή για τη διαχείριση των προβλημάτων αυτών. Από τις μέχρι σήμερα επαφές, τα προβλήματα που επικεντρώνονται κυρίως, που βάζουν οι φορείς, οι δήμοι κλπ. Κοιτάξτε, ασφαλώς σε κάθε νησί, είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι χτες στη Σάμο, σε κάθε νησί πάντα υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα, τα οποία έχουν έτσι μια πιο τοπική διάσταση. Αλλά σίγουρα τα προβλήματα τα οποία εμείς έχουμε εντοπίσει και έχουν και είναι γενικά, φαίνεται ότι έχουν μια γενικότητα, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν να κάνουν με το νερό, έτσι, είναι ένα μείζον πρόβλημα για όλα τα νησιά. Φυσικά, επειδή βρισκόμαστε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ ψηλά στην ατζέντα μας.